Κατά 1,86% μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το τελευταίο του 2023. Την ώρα που στα μέλη των κρατών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9%. Πληρώνονται πολύ χαμηλούς μισθούς, δυστυχώς. Έχω αυτό να πω και αυτό με λυπεί πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο φύγαμε κι εμείς και πήγαμε στην Κύπρο. Θα δούμε και χειρότερα, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι δουλεύω. Είμαστε όλοι δυσκολευόμαστε, παιδιά. Τι να κάνουμε, θα δούμε. Με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία ήταν η μοναδική χώρα μεταξύ των μελών στην οποία σημειώθηκε μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Μάρκετ, όλα στην αγορά, τα πάντα. Τα κρέατα, ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και τα είδη καθημερινής κρίσης έχουν αυξηθεί. Τα είδη σούπερ μάρκετ, στα λαχανικά, παντού, στα φάρμακα, παντού. Ωστόσο, η χώρα μας βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο του εισοδήματος των χωρών μελών του ΟΣΑ, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τελευταία θέση της κατάταξης, με το σχετικό δείκτη να ανέρχεται σε 79,65 μονάδες, ενώ ο μέσος δείκτης του ΟΣΑ στις 122 μονάδες. Να γίνουν αυξήσεις γενικότερα, όχι μόνο στον κατώτατο. Είναι και άλλοι κλάδοι που χρειάζονται αύξηση. Βέβαια είναι δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός.